Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 2 το μεσημέρι η σύσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Τσιάρα με τον Δήμαρχο Βόλου κ. Αχιλλέα Μπέο για την κατασκευή του νέου δικαστικού μεγάρου. Λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για το δικαστικό μέγαρο στην Αθήνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα και τον Δήμαρχο Βόλου Αχιλλέα Μπέο. Παρόντες ήταν οι υφυπουργοί παιδείας Ζέτα Μακρύ και Δικαιοσύνης Κότσιρας και οι τοπικοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο Δήμαρχος Βόλου υπογράμμισε προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης την ανάγκη για τη δημιουργία ενός νέου δικαστικού μεγάρου, ενώ ο Κώστας Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι υπάρχει πολιτική βούληση από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία και χαιρέτησε το συντονισμό των αρμοδίων φορέων και της τοπικής κοινωνίας, ώστε να κατατεθεί νέα πρόταση για το οικόπεδο. Είχα τη χαρά σήμερα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να υποδεχθώ τους συναδέλφους βουλευτές, την Υφυπουργό, την κυρία Μακρύ, τον κύριο βουλευτικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μπουκόρο, τον κύριο Δήμο, συνάδελφο βουλευτή, όπως επίσης και τον Δήμαρχο Βόλου, για να συζητήσουμε το πολύ μεγάλο ζήτημα που εκτιμώ ότι απασχολεί την τοπική κοινωνία του Βόλου, που αφορά στην ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες κινήσεις, έχουμε πραγματικά καταβάλει τεράστια προσπάθεια το τελευταίο χρονικό διάστημα, προκειμένου να ρημάσει μια πρόταση ώστε να ενταχθεί στην επόμενη Υπουργική Επιτροπή, η οποία θα πάρει τις αποφάσεις για τη χρηματοδότηση μέσω ΖΙΤ της ανέγερσης αρκετών δικαστικών μεγάρων σε όλη την ελληνική επικράτεια. Νομίζω ότι έχει εκφραστεί ουσιαστικά η ομόφωνη πρόθεση όλων όσων παρευρέθηκαν εδώ, να προχωρήσουμε και να δώσουμε τις όποιες απαντήσεις, να δώσουμε τις όποιες λύσεις, ούτως ώστε ένα βασικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας του Βόλου για να έχει ένα νέο σύγχρονο δικαστικό μέγαρο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. Στην δεδομένη πρόθεση και επιθυμία του Υπουργού του κ. Τσιάρα να βοηθήσει στην ανέγερση νέου δικαστικού μεγάρου, όλοι οι τοπικοί φορείς προσθέσαμε την ομόφωνη δική μας απόφαση και την εξουσιοδότηση του Δήμαρχου Βόλου να ενεργήσει ώστε να αποκτήσει ο Βόλος το δικαστικό μέγαρο που αξίζει και δικαιούται, να το εντάξει ο Υπουργός στο νέο πρόγραμμα ΣΔΙΚ και επιτέλους αυτή η ιστορία που ταλαιπώρησε πάρα πολύ όχι μόνο τους δικαστικούς υπαλλήλους και τους δικηγόρους αλλά όλη την τοπική κοινωνία να λάβει ένα έστω τέλος. Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό. Δεδομένη η διάθεσή του απαιτήθηκε στην πράξη. Ελπίζουμε για το καλύτερο. Και από τη σημερινή συνάντηση είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ομόφωνη απόφαση των τοπικών φορέων να υποστηρίξουν την πολιτική απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Κώστα Τσιάρα για κατασκευή νέου δικαστικού μεγάλου του Βόλου. Είναι μια υποδομή στην οποία δικαιούται ο Βόλος αυτή τη νέα εποχή που τα πάντα εξυγχρονίζονται. Πλέον δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για κανέναν. Οι προτάσεις είναι ήδη περισσότερες της μίας και εφόσον υπάρχει η πολιτική απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, είμαστε αισιόδοξοι ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν ομαλά και ο Βόλος θα συμπεριληφθεί στο κυβερνητικό σχέδιο για τη δημιουργία νέων δικαστικών μεγάρων. Ευχαριστούμε και τον Δήμο Βόλου για την παραχώρηση του υποπέδου. Ευχαριστούμε και τον Υπουργό Δικαιοσύνης για την κατανόηση σε αυτό το μεγάλο έτοιμο της πόλης του Βόλου. Και από αυτή τη συνάντηση σήμερα φεύγω ακόμη πιο αισιόδοξος ότι το καινούργιο δικαστικό μέγαρο στον Βόλο θα υλοποιηθεί. Ομόφωνη η βούληση όλων μας των τοπικών παραγόντων και ολόκληρη η στήριξη του Υπουργού και του Υπουργείου. Και θα πιστεύω ότι θα φτάσουμε γρήγορα στη λύση που επιθυμούμε όλοι για ένα καινούργιο, λειτουργικό, καλό δικαστικό μέγαρο για τον Βόλο. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος του Βόλου, κ. Μπέος, τόνισε: κλείδωσε στη σημερινή μου συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κωνσταντίνο Τσιάρα στην Αθήνα το έργο της ανέγερσης νέου δικαστικού μεγάρου στο Βόλο, στο δημοτικό οικόπεδο της Οδού Παρασκευοπούλου στη Νέα Ιωνία, που θα έρθει προς έγκριση στη Διυπουργική Επιτροπή την άλλη εβδομάδα, προκειμένου να ενταχθεί προς χρηματοδότηση μαζί με άλλα δικαστικά κτίρια σε άλλες περιοχές της χώρας. Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα 46χρονος Βολιώτης, ο οποίος νοσηλεύεται με εγκεφαλική αιμορραγία στη Β' Παθολογική Κλινική στο νοσοκομείο του Βόλου. Μάχη για να μείνει στη ζωή δίνει ο 46χρονος Βολιώτης, ο οποίος νοσηλεύεται με εγκεφαλική αιμορραγία στη Β' Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου. Ο άνδρας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνώθηκε, ενώ κρίθηκε η απαραίτητη μεταφορά του στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΙΑΣΟ στη Λάρισα, αφού οι κλίνες στο Βόλο είναι διαθέσιμες για περιστατικά COVID-19.
Στην τελευταία του κατοικία, εντωμεταξύ, οδηγήθηκε σήμερα το μεσημέρι από τον ιερό ναό Αγίου Πέτρου και Παύλου της Νέας Ιωνίας ο 67χρονος Σπύρος Γιουρέλης, ο οποίος έφυγε χθες το πρωί από τη ζωή. Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, τα παιδιά του και τα ανήψια του. Ο κύβος ερήφθη και οι αλλαγές που έχουν αποφασιστεί στη δομή των ενόπλων δυνάμεων τρέχουν με ηλικιώδεις ρυθμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Κησέα που θα συγκληθεί την Πέμπτη, υπό τον Πρωθυπουργό, εκτός από τις κρίσεις για τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων και τους αρχηγούς των επιτελείων, που όπως έχουμε ήδη αποκαλύψει, οι σχέσεις είναι να μην μετακινηθεί κανείς, θα εγκριθεί και το σχέδιο για τη νέα δομή των ενόπλων δυνάμεων. Το σχέδιο για τη νέα δομή των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει και αυτό που ο αρχηγός ΓΕΘΑ έχει συζητήσει και συναποφασίσει με τους αρχηγούς ΓΕΝ και ΓΕΣ για την 32η Ταξιαρχία Πεζών Ναυτών και τα αρματαγωγά του πολεμικού ναυτικού. Ήδη από τους προηγούμενους μήνες τα αρματαγωγά δένουν στο Βόλο και γίνονται ένα με τους πεζοναύτες. Έτσι, οι πεζοναύτες αποκτούν μόνιμη δυνατότητα ετοιμότητας και επέμβασης όποτε απαιτηθεί. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, τα μελλοντικά σχέδια, όχι και τόσο μακρινά, του ΓΕΘΑ είναι οι Έλληνες πεζοναύτες να πλησιάσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα αμερικανικά πρότυπα, κυρίως σε ό,τι αφορά τα μέσα που θα διαθέτουν. Δεν θα πρέπει να ξεχνάει κανείς άλλωστε και τις ενέργειες από το Γενικό Επιτελείο Στρατού για απόκτηση των αμφίβιων AAV-7 από το απόθεμα του στρατού των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το προσαχές χρονικό διάστημα θα υπάρξουν επαφές του ΓΕΘΑ με τους τοπικούς φορείς, ώστε να τρέξουν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και το πολεμικό ναυτικό να πάρει τη σκυτάλη για τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών. Ήδη, όπως έχει αποκαλυφθεί από τον Οκτώβριο, η επίσκεψη του Μάικ Πομπέο στην Ελλάδα μεταξύ άλλων έφερε και την πολυπόθητη βοήθεια που ήταν αναγκαία για τις απαιτούμενες εργασίες στο λιμάνι του Βόλου, ώστε να δένουν εκεί μόνιμα τα αρματαγωγά του πολεμικού ναυτικού. Οι εργασίες αλιμενισμού θα προσφέρουν τη δυνατότητα συντήρησης και μικροεργασιών, ενώ οι βαριές εργασίες θα συνεχίσουν να γίνονται στον ναύσταθμο που διαθέτει και τις απαραίτητες υποδομές. Διπλή σύλληψη στη Λάρισα για ηρωίνη και ναρκωτικά από τους αστυνομικούς του τμήματος Λάρισας. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 2 ημεδαπών. Συνελήφθησαν χθες το απόγευμα 19 Ιανουαρίου 2021 στη Λάρισα από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Λάρισας δύο ημεδαπή άντρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων για διακίνηση ηρωίνης από τους δράστες και απόκρυψή της σε οικία της πόλης, οι αστυνομικοί της προαναφερόμενης υπηρεσίας διενήργησαν νομότυπη έρευνα στην εν λόγω οικία, όπου εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δράστες, κατά την οποία βρέθηκαν συνολικά διάφορα σημεία αυτής και κατασχέθηκαν ποσότητα ηρωίνης συνολικού βάρους 99,5 γραμμαρίων, 199 ναρκωτικά δίσκια χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή, δύο ζυγαριές, το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα. Ακολούθως, σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε σε έτερη οικία, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα ναρκωτικό δίσκιο χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή. Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε σε βάρος του ενός συλληφθέντος, εκκρεμεί απόφαση του πενταμελούς εφετείου Λάρισας για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών με ποινή κάθειρξης 5 ετών. Οι ιερόσυλλοι έκλεψαν 16 εικόνες από το τέμπλο του Ιερού Ναού σε χωριό της Ελασσόνας. Το περιστατικό έγινε γνωστό όταν πιστός θέλησε να μεταβεί στον Ιερό Ναό για να ανάψει την πρωτοχρονιά τα καντήλια. Αετονίχηδες ιερόσυλλοι έδρασαν ανενόχλητοι στην περιοχή Λυκουδίου και κατά τη διάρκεια των εορτών έκλεψαν από το εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου, σύμφωνα με τοπικούς παράγοντες, 16 εικόνες από το τέμπλο του ναού. Το περιστατικό έγινε γνωστό όταν κάποιος πιστός θέλησε να μεταβεί στο ναό ανήμερα της πρωτοχρονιάς για να ανάψει τα καντήλια. Η έκπληξη που τον περίμενε όταν εισήλθε στο ναό ήταν απρόσμενη, αφού διαπίστωσε ότι έλειπαν οι εικόνες από το τέμπλο. Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία και η Ιερά Μητρόπολη. Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου, που βρίσκεται στην κοινότητα Λυκούδη της επαρχίας Ελασσόνας νομού Λάρισας, είχε χαρακτηριστεί ως μνημείο χρήζων ειδικής κρατικής προστασίας, με ακτίνα προστασίας 50 μέτρων περιμετρικά του ναού, επειδή αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής των αρχών του 20ου αιώνα. Πρόκειται για μια μονόκλητη βασιλική με ημικυκλική κόμβη στην ανατολική πλευρά. Εσωτερικά, από το αρχικό τέμπλο του ναού σώζεται το επιστήλιο, 15 εικονίδια του τέμπλου και μια δεσποτική εικόνα, οι οποίες χρονολογούνται από το πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Με γροθιά στο πρόσωπο απάντησε ένας 55χρονος στην Κέρκυρα σε αστυνομικό που του έκανε παρατήρηση και του ζήτησε να φορέσει μάσκες. Με γροθιές επιτέθηκε σε αστυνομικό που του ζήτησε να φορέσει μάσκα ο 55χρονος στο νησί της Κέρκυρας.
Το γεγονός συνέβη το πρωί στο κεντρικό πεζόδρομο της πόλης της Κέρκυρας, στην Ευγενείου Βουλγάρεως, όταν δύο αστυνομικοί πλησίασαν τον άντρα προκειμένου να του συστήσουν να φορέσει την προβλεπόμενη και υποχρεωτική σε ανοιχτούς χώρους μάσκα προστασίας κατά της εξάπλωσης της επιδημίας του κορονοϊού. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 55χρονος αντέδρασε βιαίως και αφού εξύβρισε τα αστυνομικά όργανα, επιτέθηκε στον έναν γρονθοκοπώντας τον στο πρόσωπο. Ο 55χρονος άντρας συνελήφθη, ενώ ο αστυνομικός μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας. Άνοδος στις τιμές των καυσίμων για αυτή την εβδομάδα στην πόλη της Λάρισας, βίωνες θα είναι οι τιμές των καυσίμων από τον Φεβρουάριο. Άνοδος στις τιμές των καυσίμων παρατηρείται αυτή την εβδομάδα με χαρακτηριστικό παράδειγμα την αμόλυβδη, η οποία φτάνει στο 1,40 ευρώ το λίτρο. Φωτιά, μεγάλη άνοδο τα καύσιμα. Έχει φτάσει στα 60 το αργό. Περιμένουμε και τις επόμενες μέρες. Τα προγνωστικά όμως λένε για πάλι για άνοδο. Αυτό σημαίνει ότι φεύγουμε στις τιμές. Πάνω από 1,40 πετάει η αμόλυβδη. Τα πετρέλαια έχουν ξεφύγει κατά πολύ και με τα 4 λεπτά που βάλανε πρώτη του έτους. Και το πετρέλαιο θέρμανση κινείται 86 με 90 λεπτά. Τα 90 είναι σίγουρα για την άλλη εβδομάδα σε όλα σχεδόν τα πρατήρια. Περιμένουμε κάτι καλύτερο, αλλά πότε, μετά ίσως από 15-20 μέρες. Άρα μιλάμε για Φεβρουάριο. Σύμφωνα με την πρόεδρο Βενζινοπολών του νομού Λάρισας, στις επόμενες μέρες θα υπάρχει άνοδος στις τιμές των καυσίμων, στις οποίες θα δούμε κάποια μείωση από τις πρώτες μέρες του επόμενου μήνα. Μαζί μας ο καλός συνάδελφος Μάκης Θεοδόρου. Μάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνουμε. Όλος ο κόσμος έχει στραμμένα τα μάτια του στην Αμερική. 46ος πρόεδρος ο κύριος Μπάιντεν. Ναι, ακριβώς. Είναι μεγάλη υπόθεση. Τώρα, εντάξει, όπως και να το κάνουμε. Μπορεί βέβαια εμείς εδώ οι πολίτες τώρα, ένας πολίτης στη Λάρισα και ένας πολίτης στο Βόλο, να σκέφτεται και να αναρωτιέται, μα πού φτάνει η χάρη τώρα του Αμερικανού Προέδρου σε μένα και τι σχέση μπορεί να έχω εγώ, να αναρωτιέται κάποιος Θεσσαλός, με όλες αυτές τις αφαντασμαγωγικές εξελίξεις. Ναι, σε λίγο γίνεται η ορκομοσία. Από ό,τι έχω καταλάβει, μάλλον τους έχει στήσει. Είναι ζωντανή η εικόνα, ναι, τους έχει στήσει ο νέος πρόεδρος. Και ήδη υπάρχει μια καθυστέρηση 5-10 λεπτών. Γύρω στις 7 θα ξεκινήσει μάλλον η ορκομοσία του επίσημα και σκέψου τώρα να ορκίζεσαι πλανητάρχης και να μην μπορείς να έχεις από κάτω τους οπαδούς σου και να έχεις μόνο σημαούλες. Εντάξει, είναι στα τυχερά και στα ιδιαίτερα των καιρών αυτό. Αν και έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα με τους οπαδούς του προηγούμενου Προέδρου, δεν ξέρω κατά πόσον θα ήθελε οπαδούς ένας οποιοσδήποτε πρόεδρος αυτή την ώρα. Καταρχήν, μας αγγίζει και εμάς στην Ελλάδα εδώ όλη αυτή η εξέλιξη, διότι μην γελιόμαστε τώρα, μιλούμε για τον πλανητάρχη, μιλούμε για τον πιο ισχυρό άνθρωπο στον κόσμο, μιλούμε για τον άνθρωπο ο οποίος διοικεί τον καλύτερο και μεγαλύτερο στρατό του κόσμου. Έτσι λοιπόν μιλούμε για τον εκπρόσωπο της υπερδύναμης που καθορίζει πάρα πολλά στον πλανήτη. Με αυτή την έννοια λοιπόν επηρεάζει και τη ζωή όλων μας και σίγουρα βέβαια και την τύχη της Ελλαδίτσας, διότι η Ελλαδίτσα περιμένει πάρα πολλά. Ζούμε μια πολύ κρίσιμη φάση στα ελληνοτουρκικά, πάρα πολύ κρίσιμη φάση, και ο αμερικανικός παράγοντας έχει πολλά να παίξει, να δώσει εδώ αυτή τη στιγμή. Ας μην γελιόμαστε λοιπόν, η πλευρά του προηγούμενου Προέδρου ήταν ιδιαίτερα φιλότουρκη ή αν θέλετε αρκετά ανεκτική. Γιατί δεν συμφωνούσε πάντα ο προηγούμενος πρόεδρος με τις κινήσεις του Τούρκου Προέδρου. Υπήρχαν και στιγμές όξυνσης, αλλά ενώ τυπικά είχαν κάποιες κόντρες, από πίσω φαίνεται ότι τα είχαν βρει όλα και είχε παραχωρήσει η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, τον αναγκαίο χώρο στον Τούρκο Πρόεδρο να κινείται έτσι όπως αυτός γούσταρε. Μάκη, δηλαδή τι εννοείς, τι εικάζεις, ότι ο Μπάιντεν θα είναι φιλέλληνας, δηλαδή θα πει στον Ερντογάν πάρε από εκεί το Roots Race, αν αρχίσει πάλι να έρχεται κοντά σε παραπάνω από τα 12 ναυτικά μίλια προς την Ελλάδα, στην Ανατολική Μεσόγειο. Εικάζεις δηλαδή ότι θα είναι με το μέρος μας? Όχι, φιλέλληνας δεν είναι κανένας. Ή αν θέλεις όλοι φιλέλληνες είναι. Είναι άλλο πράγμα όμως το να είναι κάποιος θετικά διακείμενος απέναντι στην Ελλάδα και είναι άλλο πράγμα κάποιος να θέλει να παίξει πραγματικά το δίκαιο διαιτητή.
Εδώ δεν είχαμε ούτε το ένα ούτε το άλλο στην προηγούμενη θητεία του Αμερικανού Προέδρου. Είχαμε απόλυτη παραχώρηση ελεύθερου πεδίου στους Τούρκους. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό πράγμα από την απόφαση μιας υπερδύναμης να λειτουργεί σε επίπεδο διαιτητή, ας πούμε, σε μια κατάσταση. Πράγμα που συνέβαινε για πάρα πολλά χρόνια. Μην ξεχνούμε ότι και η υπόθεση στα Ήμια είχε να κάνει με τις αμερικανικές θέσεις, με το γεγονός ότι ένας Έλληνας πρωθυπουργός βγήκε μέσα στη Βουλή και δεν νομίζω ότι το έχουν ξεχάσει οι Έλληνες αυτό. Το ευχαριστώ τον Αμερικανό πρόεδρο και τον Αμερικανικό λαό που το βήμα της Βουλής από τον τότε πρωθυπουργό Σμίθη. Δείχνει ακριβώς το ρόλο που έπαιξαν τότε οι Αμερικάνοι. Αυτή την ώρα είναι σίγουρο ότι οι Αμερικάνοι είχαν αποτραβηχτεί, είχαν επιτρέψει στον Τούρκο πρόεδρο να κινείται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Του είχαν αφήσει πολύ ελεύθερο χώρο. Εμείς δεν θέλουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο να είναι ντε και καλά φιλέλληνας και να εκπροσωπεί. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό ούτως ή άλλως. Τα συμφέροντα του Αμερικανικού λαού εκπροσωπεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Όμως είναι σημαντικό να μην αφήνει τόσο περιθώριο, μεγάλο περιθώριο κινήσεων στον Ερντογάν. Ένας Ερντογάν ο οποίος έφτασε στη Λιβύη να είναι δύναμη. Ένας Ερντογάν ο οποίος απειλούσε όποιον βρίσκονταν γύρω του. Έναν Ερντογάν ο οποίος έχει πάρει μέρος σε 2-3 σειράξεις αυτή την ώρα. Δεν νομίζω ότι η Αμερικανική πολιτική θα τα επιτρέψει όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι θα επιτρέψει εύκολα την συμμετοχή στις εξελίξεις στο Αζερβαϊτζάν. Δεν νομίζω ότι θα ανεχτεί εύκολα τις εξελίξεις στη Βόρεια Συρία. Δεν νομίζω ότι θα ανεχτεί εύκολα τις απειλές σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Και κυρίως δεν νομίζω ότι οι Αμερικανοί από εδώ και πέρα θα ανεχτούν, όπως και να το κάνουμε, αυτά τα χαργεντίσματα της Τουρκίας με την Μόσχα. Νομίζω ότι εκεί θα του κόψουν το βήχα, θα του το δείξουν και αν δεν του το δείξουν θα του το κάνουν σαφές. Εάν συνεχίσει με την ίδια πολιτική, νομίζω ότι μάλλον θα βρεθούν απέναντί του. Τα τσαλίμια και αυτές οι περίεργες τακτικές Ερντογάν έχω την αίσθηση ότι θα περιοριστούν πολύ. Δεν λέω ότι θα εκλείψουν, δεν λέω ότι θα σταματήσουν, αλλά νομίζω ότι θα περιοριστούν πάρα πολύ. Αυτό πιστεύω. Οπότε βλέπουμε από αύριο πώς θα εξελιχθεί πάντως ο πρόεδρος Τραμπ, ο απερχόμενος πρόεδρος, μέχρι σε μια ώρα δεν θα είναι καθόλου πρόεδρος, θα είναι μοτέως πρόεδρος. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα δούμε ξαφνικά μέσα σε μια μέρα μια αλλαγή πολιτικής. Αλλά είναι σίγουρο ότι οι πιέσεις των Αμερικανών και οι κυρώσεις οι οποίες έχουν εφαρμοστεί ήδη από τους Αμερικάνους εις βάρος της Τουρκίας, νομίζω θα γίνουν πιο ασφυκτικές. Κοιτούσα ένα ρεπορτάζ προχθές. Ο πυρηνικός σταθμός της Τουρκίας προχωράει. Σε 2-3 χρόνια θα έχουν πυρηνικό εργοστάσιο το οποίο θα παράγει ηλεκτρικό ρεύμα. Μάλιστα. Εσείς τι λέτε, εξάλλου το έχει πει κιόλας. Δεν θα είναι στόχος του και σκοπός του Ερντογάν να αποκτήσει ακόμη και ατομικά όπλα η Τουρκία? Θα μπορούσε η Ευρώπη να δεχτεί η Τουρκία να βρεθεί σε αυτή την κατάσταση? Θα δέχονταν ποτέ η Ευρώπη μια τέτοια εξέλιξη? Αφήστε την Ελλάδα. Αν και για την Ελλάδα αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη την οποία δεν συζητούμε καθόλου. Αλλά θα μπορούσε η Ευρώπη να δεχτεί κάτι τέτοιο? Το βλέπω κομμάτι δύσκολο. Και νομίζω ότι και οι Αμερικάνοι δεν θα μπορούσαν εύκολα να δεχτούν ένα νέο Πακιστάν ακριβώς δίπλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο απερχόμενος πρόεδρος, ο πρόεδρος Τραμπ, πάντως δήλωσε ότι είναι πολύ χαρούμενος που υπήρξε ηγέτης, ήταν επάνω του αμερικανικού λαού και με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο επρόκειτο να επιστρέψει. Μέχρι και προοικονομεί πως θα κάνει δικό του κόμμα. Ναι, ακούγονται διάφορα ότι μπορεί να ακόμη και να συστήσει κόμμα. Η αλήθεια είναι ότι πήγε πάρα πολύ καλά στις εκλογές. Ότι και δεν θα βγει με ένα 33% να τον υποστηρίζει ακόμη. Παρά την εισβολή στο Καπιτόλιο. Ακριβώς. Σε αυτό πολιτικά ο Τραμπ έχει ένα πολύ πολύ μεγάλο δίκιο. Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος υπέστη πανολεθρία στις εκλογές. Δεν εκλέγεται ένας Αμερικανός πρόεδρος με 70% αυτή την ώρα και με τον αντίπαλό του να κινείται στο 30%. Πήγε 50-50 η ιστορία των εκλογών. Με πολύ μικρή διαφορά. Έχει κάθε λόγο πολιτικά να θεωρεί ότι δεν είναι και εντελώς χαμένος. Ίσως να είναι και κερδισμένος πολιτικά τουλάχιστον ο Τραμπ. Αυτό
ίσως να σημαίνει και πράγματα για τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν δεν είχαν συμβεί όλα αυτά στο Καπιτόλιο και όλες αυτές οι φοβερές καταστάσεις με τις καταλήψεις στο Κοινοβούλιο, τέλος πάντων, στην Γερουσία, στο Κοινοβούλιο των Ηνωμένων Πολιτειών, στη Βουλή των Ηνωμένων Πολιτειών, έχω την εντύπωση ότι ίσως να ήταν ακόμη μεγαλύτερο κεφάλαιο Τραμπ. Το γεγονός όμως ότι έγινε ό,τι έγινε, αυτό το κεφάλαιο νομίζω ότι αποδυναμώθηκε και σιγά σιγά θα αποδυναμωθεί ακόμη περισσότερο. Πολλά θα εξαρτηθούν βέβαια από το πόσο θα πετύχει ο νέος Αμερικανός πρόεδρος και πολλά θα εξαρτηθούν από το πόσο θα ακούσουν τους Αμερικανούς που φώναζαν απελπισμένα ψηφίζοντας Τραμπ και τα κέντρα εξουσίας των ΗΠΑ δεν τους άκουγαν αυτούς τους Αμερικανούς. Υπάρχει αυτή η πλευρά του νομίσματος, την οποία νομίζω ότι μάλλον δεν έχουν τονίσει όσο θα έπρεπε οι αναλυτές. Σε διεθνές επίπεδο, αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία αυτή τη στιγμή είναι ότι ορκίζεται ο Biden. Λοιπόν, όσον αφορά όμως την Ελλάδα, το πιο πολύ συζητημένο εδώ και μέρες θέμα είναι στην ουσία η σεξουαλική κακοποίηση, την οποία κατήγγειλε δημόσια η Ολυμπιονίκη, η κυρία Σοφία Μπεκατόρου. Και μάλιστα σήμερα στον εισαγγελέα ανέφερε και για κακοποίηση ενός ακόμα κοριτσιού από τον αθλητικό όμιλο. Τι γίνεται, δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο να προστατέψει τους μαθητές, τους αθλητές που πηγαίνουν σε αθλητικούς συλλόγους και θέλουν να ακολουθήσουν το όνειρό τους? Νομικό πλαίσιο, ό,τι ισχύει σε όλη την Ελλάδα και σε όλους τους χώρους, ισχύει και στα σχολεία παντού, ισχύει και στον χώρο του αθλητισμού. Η αλήθεια είναι ότι πολλές τέτοιες ιστορίες στάβονται για πολλά πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι έχουν συμβεί πολλά και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλο θάρρος για να υποθούν αυτά τα πράγματα. Από την άλλη μεριά υπάρχει και μια άλλη αλήθεια, η οποία λέει ότι είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθούν αυτά τα πράγματα. Πάρα πολύ δύσκολο. Όταν συμβαίνει κάτι μεταξύ δύο ανθρώπων και δεν υπάρχει τρίτος μάρτυρας, είναι πολύ δύσκολο πολλά πράγματα να επιβεβαιωθούν, ακόμη και στη δικαιοσύνη. Και ένας από τους λόγους που αυτά τα θέματα δεν φτάνουν στη δικαιοσύνη είναι αυτό ακριβώς. Είναι το συνέβη κάτι. Το θύμα έχει στοιχεία για να το στηρίξει. Διότι αν δεν έχει στοιχεία να το στηρίξει, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι θα φτάσει σε ένα δικαστήριο όπου η ανθρωποφαγία θα το διαλύσει. Ακόμη και αν έχει χίλια δίκια με οπότε το μέρος. Γι' αυτό να φοβούνται ίσως οι νέοι και δεν το αποκαλύπτουν. Το εγχείρημα, αν δεν έχει το στοιχείο που θα στηρίξει την υπόθεση σε μια δικαστική διαμάχη, όλα παίζονται. Η δικαιοσύνη αργεί, κάνουν κάποια χρόνια να βγουν αυτού του είδους οι αποφάσεις, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Τέλος πάντων, ορθότατα άνοιξε αυτό το κουτί που λέγεται σεξουαλικές παρενοχλήσεις και καταπίεση και υποβιβασμός της γυναίκας η κυρία Μπεκατόρου. Πάρα πολύ καλά έκανε και το έκανε αυτό. Νομίζω ότι έχει στηριχθεί από μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούν και πρέπει να βγουν στο φως της δημοσιότητας. Αυτό νομίζω ότι το γνωρίζουμε όλοι. Από την άλλη πλευρά υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να υπάρχουν και κάποια τέλος πάντων μυαλά τα οποία κάποια θέματα τα δημιουργούν για να τα εκμεταλλευτούν στη συνέχεια. Δεν μπορείς να ξέρεις. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι αυτό πρέπει να καταγγέλλεται γρήγορα για να υπάρχουν και πιθανότητες να διασταυρωθεί. Μετά από πολλά χρόνια είναι δύσκολη η διασταύρωση. Εκείνο που μου φαίνεται περίεργο εδώ είναι ότι δεν είναι μόνο η Μπεκατόρου. Νομίζω ότι περισσότερες δηλώσεις έχει κάνει ο Κακλαμανάκης μέχρι τώρα. Πραγματικά. Και μάλιστα σήμερα ο Κακλαμανάκης Μάκη συμπλήρωσε την κυρία Μπεκατόρου και λέει ότι για το κορίτσι το οποίο κατήγγειλε στον εισαγγελέα που παρενοχλήθηκε εξίσου μέσα στον αθλητικό όμιλο είναι 11 ετών. Άρα γνωρίζουν. Την είδηση ο Κακλαμανάκης μας την έδωσε. Η είδηση ήταν η δηλώση του Κακλαμανάκη σήμερα. Προφανώς υπάρχει μια συνεννόηση. Εντάξει, καλά κάνουν, δικαιούνται. Απλά ας μας πούν καθαρά και ξάστερα τι συμβαίνει όλους εμάς, γιατί εμείς δεν ξέρουμε τώρα τι γίνεται μέσα στους συλλόγους, τι γίνεται τώρα στην οργάνωση της θειοπλοείας, ποιος είναι πρόεδρος, ποιος είναι αντιπρόεδρος, ποιος λέει καλημέρα σε ποιον. Δεν τα ξέρει αυτά ο ελληνικός λαός. Και τα ξέρουμε κι εμείς. Οι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι γνωρίζουν, αν είναι ένας, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, είναι οργανωμένη ομάδα ή μη οργανωμένη ομάδα, ας μιλήσουν καθαρά και ξάστερα να ξέρουμε τι αντιμετωπίζουμε. Έτσι. Μάκη, να σε ευχαριστήσω. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
Να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Ακόμα περιμένουν τα αναδρομικά οι συνταξιούχοι. Τοποθετείται στην κάμερα του Άστρα ο πρόεδρος των συνταξιούχων, ο κύριος Αθανάσιος Κουματζέλης. Στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας συζητήθηκε σε δημόσια ακροαματική διαδικασία ένας μεγάλος αριθμός αιτήσεων συνταξιούχων που διεκδικούν αναδρομικά τις περικοπές των κύριων και επικουρικών συντάξεών τους, όπως και την επιστροφή των τριών δώρων επιδομάτων για ένα εντεκάμηνο. Οι συνήγοροι του Δημοσίου επικαλέστηκαν την πρόσφατη κρίση στον Εύρο με την Τουρκία, την αγορά 18 γαλλικών αεροσκαφών Ραφάλ, την αγορά 2 μεταχειρισμένων φρεγατών, το μεταναστευτικό, την πανδημία, την αύξηση των μονάδων εντατικής θεραπείας λόγω COVID-19, αλλά και το εθνικό δημόσιο συμφέρον. Πολλές αποφάσεις βγήκαν, αλλά το θέμα είναι αν η κυβέρνηση πάρει απόφαση, πάει στη Βουλή και πει αυτά που θα βγάλει το δικαστήριο, αν θα τα δώσει. Και την προηγούμενη φορά είχαμε δικαστική απόφαση που είχε βγάλει ένα νούμερο του 11 μηνών που λέμε για όλους τους συνταξιούχους και για τα αυτά που χάσαμε και τα δώρα και το επικουρικό. Αλλά με νόμο η κυβέρνηση πήγε και έβγαλε νόμο και είπε ότι εμείς λόγω οικονομικών δυσκολιών θα δώσουμε 1.900.000.000 και πήραν πολύ λίγοι συνταξιούχοι. Και όσοι συνταξιούχοι παίρναμε κάτω από 1.000 ευρώ στην κύρια σύνταξη δεν πήραμε κανένα ούτε δραχμή. Επομένως και αυτή η απόφαση μπορεί να βγει, να είναι θετική και θα να είναι θετική, αλλά όμως πρέπει να πάρθει πολιτική απόφαση. Έχω πει και άλλες φορές, θα το πούμε και μια φορά ακόμα. Εμείς στα δικαστήρια δεν κόβουν λεφτά από τους συνταξιούχους ή τους εργαζόμενους. Από την άλλη, οι δικηγόροι των συνταξιούχων αντέκρουσαν τους ισχυρισμούς του Δημοσίου περί ελλείψεως ενόμου συμφέροντος των προσφευγόντων και απαραδεκτού των αιτήσεων. Το Δημόσιο και ο ΕΦΚΑ έθεσαν θέμα παραδεκτού των αιτήσεων ακυρώσεως των συνταξιούχων με το επιχείρημα ότι οι υπουργικές αποφάσεις που προσβάλλουν οι προσφεύγοντες ρυθμίζουν μόνο τεχνικά πρακτικά θέματα, δηλαδή τον τρόπο, τη διαδικασία και τις λεπτομέρειες της επιστροφής των αναδρομικών περικοπών των συντάξεων, ενώ το ποσά της επιστροφής στο χρονικό διάστημα για το οποίο θα επιστραφούν καθορίζονται αποκλειστικά από τους νόμους 4714 του 2020 και 4734 του 2020 και όχι από υπουργικές αποφάσεις. 34 νέα ηλεκτρικά και έξυπνα ποδήλατα παραδόθηκαν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στο Δήμο Καρδίτσας με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας υπέγραψε την ένταξη στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 του έργου αναβάθμισης συστήματος διαχείρισης και επέκτασης χρήσης κοινόχρηστων ποδηλάτων, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ με δικαιούχο και φορέα λειτουργίας στο Δήμο Καρδίτσας. Το έργο εντάσσεται στη συγκεκριμένη στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Καρδίτσας με τίτλο Καρδίτσα, πόλη για να ζεις και οδηγεί στην αναβάθμιση του λογισμικού του υπάρχοντος αυτοποιημένου συστήματος αλλά και στην προμήθεια 34 νέων κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων. Στα πλαίσια της βιώσιμης αστικής αναπλάσης εντάξαμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 34 νέα ηλεκτρικά και έξυπνα ποδήλατα για την Καρδίτσα προϋπολογισμού 200.000 ευρώ. Από εδώ και πέρα χρειάζονται τεύχη δημοπράτησης για να μπορέσει η Καρδίτσα να αποκτήσει 34 νέα ηλεκτρικά έξυπνα ποδήλατα, δηλαδή με τον τρόπο που θα τα διαχειρίζονται για τα χρησιμοποιεί ο κόσμος. Θέλω συνεργασία με τον Βασίλη τον Τζιάκου. Συνεχίζουμε να ενδυναμώνουμε το τοπικό που έχει η Καρδίτσα για τους ποδηλατοδρόμους και για τις τοπικό δυνατό σημείο που είναι οι ποδηλατόδρομοι και ότι έχει βραβευθεί ως ποδηλατούπολη στην Ευρώπη. Και αυτό το ενισχύουμε, ώστε να κάνουμε ένα brand name στην Καρδίτσα ελκυστικό. Με το έργο αυτό αναβαθμίζεται το υπάρχον σύστημα μίσθωσης των κοινόχρηστων ποδηλάτων και τα υπάρχοντα ποδήλατα του Δήμου Καρδίτσας μετατρέπονται σε έξυπνα ποδήλατα, ηλεκτρονικά ελεγχόμενα με ενσωματωμένο σύστημα GPRS, τα οποία θα δίνουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο στο λογισμικό ελέγχου του συστήματος για τη θέση τους, την κίνησή τους και τη θάσμευσή τους. 516 νέες μολύνσεις ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ το τελευταίο 24ωρο για την Ελλάδα. 300 συμπολίτες μας είναι διασωληνωμένοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας και 27 είναι οι νέοι θάνατοι. Τώρα, όσον αφορά στη Θεσσαλία, η Καρδίτσα έχει 2 νέες μολύνσεις, η Λάρισα 23, η Μαγνησία 8 και τα Τρίκαλα 2. Η Λάρισα πάλι είναι αρκετά πάνω. Συνεχίζουμε στο επόμενο θέμα. Rapid test με τη διαδικασία του drive-thru έγιναν το πρωί στη Νέα Ανχία Λουμαγνησίας. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ βρέθηκε με νοσηλευτές και γιατρούς σήμερα στη Νέα Αγχέλαιο Μαγνησία, συγκεκριμένα μπροστά από το λιμανάκι, εκεί όπου έγινε η διαδικασία των rapid test.
Τα συγκεκριμένα τεστ πραγματοποιούνται μέσω της συνεργασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Βόλου, αλλά και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Ήρθαμε σήμερα εδώ μαζί με τη συντονίστρια για τα ΤΟΜΕ, την κυρία Σκούπρα, μαζί με τη συντονίστρια του ΤΟΜΕ Ολκού, την κυρία Θέου, μαζί με τον αντιδήμαρχο κύριο Κοπάνα, για να κόψουμε την πίτα στο ΤΟΜΕ Νέας Αγχιάλου. Είμαστε πάντα, προσπαθούμε να είμαστε πάντα κοντά στα ΤΟΜΗ, γιατί έχουν ποικίλα προβλήματα, να συντονίζουμε το έργο τους, να τους προμηθεύουμε ό,τι έχουμε, έτσι, γιατί ασκούν μεγάλο έργο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Παράλληλα, βρήκαμε το συνεργείο του ΕΟΔΗ εδώ, που κάνει δειματοληψία. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο ΕΟΔΗ και γενικότερα η πρωτοβάθμια παλεύουμε αυτή τη στιγμή με ένα μεγάλο θηρίο. Είναι το θηρίο του κορονοϊού με το οποίο προσπαθούμε να ανταπεξέρθουμε, να αποκόψουμε όσο γίνεται και να αναχαιτήσουμε ένα ενδεχόμενο τρίτο κύμα. Τα τελευταία στοιχεία που έχουμε είναι πολύ ενθαρρυντικά. Βλέπουμε ότι το ιατρικό φορτίο όντως πέφτει. Βλέπουμε ότι όλα αυτά για τα οποία αγωνιστήκαμε και τα μέτρα που πήραμε αρχίζουν και αποδίδουν αποτελέσματα. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να τονίσουμε όλοι οι υγειονομικοί είναι ότι δεν πρέπει να επαναπαυθούμε, δεν έχει τελειώσει αυτός ο αγώνας, είναι μια συνεχής μάχη, αρχίζουν οι εμβολιασμοί. Οι εμβολιασμοί είναι ένα μεγάλο βήμα, είναι ένα βήμα που θα μας βοηθήσει να απεγκλωβιστούμε από αυτό όλο που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, το δύσκολο, το περιοριστικό, αλλά μέχρι να ολοκληρωθούν οι εμβολιασμοί και μέχρι να εμβολιαστεί ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού μας, τουλάχιστον ένα 70% από ό,τι μας λένε οι λοιμοξιολόγοι, δεν θα μπορούμε να είμαστε καθησυχασμένοι. Ο Δήμος Βόλου είναι δίπλα στους δημότες με κάθε τρόπο. Δίνουμε μια μάχη, μια δύσκολη μάχη απέναντι σε μια πρωτοφανή υγειονομική κρίση. Αυτή τη μάχη τη δίνουμε όλοι μαζί. Και από εδώ, από την Αγχίαλος, θέλουμε ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας. Ελπίδας ότι σύντομα θα επιστρέψουμε στις φυσιολογικές μας ζωές. Σε συχνή βάση, πάντως, κλιμάκιο του ΕΟΔΗ βρίσκεται για rapid test με τη διαδικασία drive-thru στο Πανθεσσαλικό, στο Βόλο. Ενώ τα τεστ που έγιναν σήμερα στην Αγχίαλο είναι μια συνέχεια από τη διαδικασία που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες και στα Κατολεχόνια. Πολύ δύσκολο θεωρείται το να δοθεί το πράσινο φως για την επαναλειτουργία των γυμνασίων και των λυκείων από την επόμενη εβδομάδα. Η 1η Φεβρουαρίου είναι μια πιθανή ημερομηνία για το άνοιγμα γυμνασίων και λυκείων, αλλά πρόκειται να συζητηθεί την Παρασκευή από πλευράς της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων και της Κυβέρνησης. Καθώς για την επανέναρξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαιτούνται μερικές ημέρες προετοιμασίας. Επίσης, το άνοιγμα των γυμνασίων και των λυκείων θα επιφέρει και την επαναλειτουργία των φροντιστηρίων, κάτι που συνεπάγεται ακόμη περισσότερες μετακινήσεις. Αναμένουμε τις οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας. Ακόμη δεν είμαστε σίγουροι για τίποτα. Ωστόσο, πρέπει να τονίσουμε ότι μέχρι τώρα φαίνεται ότι η τηλεκπαίδευση λειτουργεί αρκετά ικανοποιητικά σε σχέση με το χρόνο έναρξης. Έγινε αποδεκτή στα πλαίσια του εφικτού και με αυτές τις συνθήκες από εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, προκειμένου να συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Σίγουρα το καλύτερο είναι να προσφέρετε το μάθημα μέσα στην τάξη. Και αυτό αναμένουμε να συμβεί σε λίγο. Το Υπουργείο μας είπε ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, ώστε η απόφαση που θα πάρθει να είναι η ασφαλέστερη για τους μαθητές και το υπόλοιπο κοινό. Το Σαββατοκύριακο πάντως θα είναι ευρύτερα πολύ κρίσιμο όσον αφορά στην εξέλιξη της πανδημίας αλλά και τις επόμενες κινήσεις για την απελευθέρωση της οικονομίας. Rapid test διενεργήθηκαν σήμερα στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μαγνησία. Αρνητικά όλα τα τεστ τα οποία έγιναν το πρωί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαγνησίας με την παρουσία κλιμακίου του ΕΟΔΗ. Ο προϊστάμενος της Δευτεροβάθμιας, κ. Ταχταίας, τοποθετήθηκε στην κάμερα του Άστρα για τη διαδικασία των rapid test που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Κατόπιν επικοινωνίας που είχαμε με τον ΕΟΔΗ και εφόσον προηγουμένως διαπιστώθηκε ένα κρούσμα στην υπηρεσία μας, ζητήσαμε να υποβληθούμε σε τεστ. Ο ΕΟΔΗ ανταποκρίθηκε άμεσα. Και έτσι σήμερα όλοι οι εργαζόμενοι στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας νωρίς το πρωί υποβλήθηκαν σε rapid test. Οι απαντήσεις ήρθαν εντός λίγων λεπτών και ευτυχώς όλα τα τεστ για τους υπαλλήλους
που το έκαναν είναι αρνητικά. Το οικό φορτίο πάντως τις τελευταίες μέρες έχει πέσει ομολογουμένως στη Μαγνησία. Και η προτροπή από πλευράς των λοιμοξιολόγων και της κυβέρνησης είναι ότι πρέπει να υπάρξει προσοχή για το επόμενο διάστημα παρά το ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία των εμβολίων. Νέα υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης σε συναθλήτριά της, κατήγγειλε η Σοφία Μπεκατόρου κατά την τρίωρη κατάθεσή της στον εισαγγελέα. Ελπίζω να βγουν και άλλες γυναίκες να μιλήσουν για να γίνει η κοινωνία μας πιο υγιής, δήλωσε η Ολυμπιονίκης μετά την κατάθεσή της. Επί τρεις ώρες η Σοφία Μπεκατόρου κατέθεται στον εισαγγελέα Πρωτοδικών τα όσα δραματικά έζησε το 1998. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ολυμπιονίκης δεν έμεινε σε αυτό, αλλά προχώρησε και ένα βήμα πιο πέρα. Αναφέρθηκε σε περίπτωση συναθλήτριάς της από το χώρο της ιστιοπλοείας, η οποία έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. Το ενδιαφέρον είναι ότι η αξιόπινη πράξη σε βάρος της αθλήτριας, την οποία αποκάλυψε η Σοφία Μπεκατόρου στον εισαγγελέα, φέρεται να έχει τελεστεί σε χρόνο που το αδίκημα δεν έχει παραγραφεί. Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη αθλήτρια αναμένεται να κληθεί να καταθέσει ενώπιον του εισαγγελέα, χωρίς να αποκλείεται ότι και εκείνη με τη σειρά της, εκτός από τη δική της περίπτωση, δεν θα αναφερθεί και σε άλλα πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, όπως όλα δείχνουν τα στόματα, έχουν αρχίσει να ανοίγουν και μετά το τέλος της προκαταρκτικής εξέτασης, ο εισαγγελέας αναμένεται να καλέσει για εξηγήσεις το πρόσωπο ή τα πρόσωπα εκείνα που θα έχουν κατονομαστεί από τις παθούσες. Η Σοφία Μπεκατόρου έδωσε αναλυτική κατάθεση για όσα ισχυρίζεται ότι υπέστη κατά τη διάρκεια αποστολής στην Ισπανία το 1998, γεγονός που σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει, κουβαλούσε επί σειρά ετών, μην μπορώντας να το διαχειριστεί, ώστε να το δημοσιοποιήσει σε χρόνο που ο καταγγελόμενος ως δράστης θα μπορούσε να έρθει αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Σήμερα κατέθεσα για την προσωπική μου υπόθεση και ελπίζω ότι με αφορμή αυτήν θα υπάρχουν να βγουν και άλλες γυναίκες να μιλήσουν και άνθρωποι που έχουν βιώσει την σεξουαλική κακοποίηση, έτσι ώστε να μπορέσει η κοινωνία μας να είναι πιο υγιής και να μην φοβόμαστε. Η προσπάθεια που ξεκινήσαμε με τις καταγγελίες του Νίκου Κακλαμανάκη στη Βουλή και η συσπήρωση που κάναμε με όλους τους αθλητές, ελπίζουμε ότι θα βοηθήσουν στην εξυγένση του ελληνικού αθλητισμού. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο πλαίσιο της έρευνας θα αξιολογηθούν όλα όσα κατέθεσε η Χρυσή Ολυμπιονίκης και αναμένεται να κληθούν σε κατάθεση και άλλοι μάρτυρες. Η δικογραφία που μόλις άνοιξε είναι πιθανό να κινητοποιήσει και άλλες γυναίκες ή άνδρες αθλητές, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν υποστεί σεξουαλική βία στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, να προσέλθουν στον εισαγγελέα και να καταγγείλουν πρόσφατες πράξεις σε βάρος τους. Μαζί μας η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Στέλλα Μπίζιου, για να συζητήσουμε ένα φλέγον ζήτημα, αυτό που παρακολουθήσαμε και στο προηγούμενο ρεπορτάζ, το οποίο έχει πραγματικά συγκλονίσει όλη την ελληνική κοινωνία. Κυρία Μπίζιου, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Τζανακούλη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Αναφέρομαι φυσικά στη δήλωση της Ολυμπιονίκη, της κυρίας Μπεκατόρου, η οποία αποκάλυψε πρωτίστως τη σεξουαλική της κακοποίηση και σήμερα ενώπιον εισαγγελέα αναφέρθηκε σε περίπτωση συναθλήτριά της, η οποία κακοποιήθηκε σεξουαλικά. Και μάλιστα την είδηση μας την έδωσε ο κύριος Κακλαμανάκης, ότι είναι μόλις 11 ετών. Τι γίνεται, εσείς αφενός τώρα σαν γυναίκα, αφετέρου σαν δικηγόρος, θεωρείτε ότι υπάρχουν σοβαρά κενά και ελλείψεις όσον αφορά την προστασία των παιδιών από την κακοποίηση σε χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας? Η πράξη της αθλητρίας της κυρίας Σοφίας Μπεκατόρου ήταν μια πράξη γενναία και για κάθε γυναίκα που βρίσκεται σε αυτήν τη θέση χρειάζεται θάρρος και ψυχική δύναμη για να καταγγείλει ένα περιστατικό, για να σπάσει την αλυσίδα της σιωπής. Αποτέλεσε για άλλη μια φορά πρότυπο για όλες και όλους, γιατί όχι, και άντρες μπορεί να υποστούν αντίστοιχα τέτοια περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης. Είναι μια ενέργεια που ενέχει ένα βαρύ κοινωνικό φορτίο. Η κοινωνία μας και έχει ανάγκη τον υγιή αθλητισμό. Πρέπει να στρέφουμε τα παιδιά στον αθλητισμό, σε τέτοια πρότυπα. Δεν πρέπει να μολύνουμε αυτό το περιβάλλον με τέτοιου είδους συμπεριφορές. Πρέπει να δείχνουμε μηδενική ανοχή στη βία, σεξουαλική, σωματική, συναισθηματική. Εγώ ίδιος πολιτικός και κυρίως ως γυναίκα θέλω να προτρέψω όλα τα θύματα της σεξουαλικής κακοποίησης να απευθυνθούν στις αρμόδιες αρχές και να το καταγγείλουν. Η Ελλάδα, η χώρα μας, είναι ένα κράτος δικαίου. Έχουμε δομές, έχουμε θεσμούς, έχουμε νομοθεσία για να προστατεύσουμε τα θύματα από αντίστοιχες περιπτώσεις. Όσοι συναισθηματική φόρτιση και να μας προκαλούν αυτά τα θέματα, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε όμως μια βασική
θεμελιώδη αρχή αυτή του τεκμηρίου της αθωότητας. Δεν στείλουμε σε κανάλια λαϊκά δικαστήρια. Τίποτα και κανένας δεν μπορεί να αντικαταστήσει το δικαστή. Φυσικά η συμπαράσταση προς τα θύματα είναι δεδομένη, αλλά αυτό δεν σημαίνει έκδοση ετιμιγορίας ή καταδικαστικής απόφασης από μέρους μας. Είναι ένα φαινόμενο που πολλές φορές οφείλεται στην έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης. Άντρες και γυναίκες δεν είμαστε αντίπαλοι σε αυτόν τον αγώνα, είμαστε σύμμαχοι. Πρέπει να αισθανόμαστε ασφαλείς στους χώρους που κινούμαστε. Πρέπει να έχουμε τη συνεργασία των αντρών. Ας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για τους πατεράδες μας, για τους γιους μας, για τους αδελφούς μας. Σίγουρα υπάρχει σεξουαλική παρενόχληση, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια χώρα, στην Ελλάδα, όπου η γυναίκα αντιμετωπίζεται ισότιμα με τον άντρα. Σαν νομικός τώρα, κυρία Πίσγιου, ποιο είναι το ελληνικό νομικό πλαίσιο γύρω από την κακοποίηση και σε ποιο βαθμό μπορεί να προστατέψει τα θύματα? Γιατί αυτό που λένε είναι ότι να, δεν το είπαμε γιατί ήμασταν μόνο εμείς οι δύο. Δεν είχαμε και έναν τρίτο μάρτυρα για να μπορέσει να το επιβεβαιώσει. Οι νόμοι καλύπτουν ένα σεξουαλικό κακοποιημένο θύμα? Φυσικά και η νομοθεσία καλύπτει αντίστοιχες περιπτώσεις. Η κυβέρνησή μας όμως έχει προβλέψει σε ενέργειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος κακοποίησης των γυναικών στο πρώτο στάδιο, στην πρόληψη. Υπάρχει η γραμμή 15900, η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο για καταγγελίες φαινομένων βίας ενάντια σε γυναίκες. 42 συμβουλευτικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, δομές, ξενώνεις φιλοξενίας για γυναίκες και παιδιά που έχουν πέσει θύματα βίας. Και φυσικά συνεργασία με την πολιτική προστασία για θέματα προστασίας γυναικών οι οποίες έχουν πέσει θύματα βίας. Φυσικά δεν πρόκειται να μείνουμε σε αυτά. Προχωράμε ήδη σε ένα σχεδιασμό για την εξυγίανση του αθλητισμού με τον καινούριο νόμο των αθλητικών ομοσπονδιών που προωθεί την ανανέωση των διοικήσεων έτσι ώστε να μην παρατηρείται το φαινόμενο, να ενισχύουμε τις διοικητικές θέσεις αντρών για πάρα πολλά χρόνια, να γίνεται καθεστώς και να αισθάνονται πάρα πολύ δυνατοί έτσι ώστε να μπορούν να επιβληθούν σε αδύναμα μέλη όπως είναι οι αθλήτριες οι γυναίκες, έλεγχο μητρώων αθλητικών σωματείων, δημιουργία μητρώου προπονητών. Ο χώρος γενικά του αθλητισμού χρειάζεται εξυγίανση, καθαρό οξυγόνο και φυσικά να εμπνέει ασφάλεια στους γονείς και στις οικογένειες που στρέφουν τα παιδιά τους προς τον αθλητισμό. Ως νομικός, πού θα συμβουλεύατε τα θύματα σεξουαλικώς παρενοχλημένα, επίθεσης, κακοποίησης να απευθυνθούν? Στις δομές τις οποίες αναφέρατε, πρέπει να πάρουν τηλέφωνο στην αστυνομία κατά τη γνώμη σας? Στην αστυνομία, στις δομές, είτε να προβούν σε κάποια καταγγελία στον εισαγγελέα, στον αρμόδιο εισαγγελέα της Οικίας Περιφέρειας. Φυσικά μπορούν να μιλήσουν και με έναν δικηγόρο. Με έναν δικηγόρο. Πιστεύετε είναι σημαντικός ο ρόλος του σχολείου για την πρόληψη των κακοποιητικών συμπεριφορών και την επιστοποίηση των παιδιών στα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων? Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός, ότι μπαίνουν πολλές βάσεις. Πρώτα απ' όλα, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εμπνεύσουν τα παιδιά και να δημιουργήσουν εμπιστοσύνη, γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά, μην ξεχνάμε, που προέρχονται από ελληματικές οικογένειες ή από οικογένειες οι οποίες δεν έχουν ασχοληθεί τόσο ή δεν έχει δημιουργηθεί η εμπιστοσύνη έτσι ώστε να εξομολογηθούν στους γονείς κάτι το οποίο βιώνουν. Οπότε ο εκπαιδευτικός μπορεί σίγουρα να υποκαταστήσει αυτό το ρόλο. Ο εκπαιδευτικός και ο γυμναστής. Κυρία Πίσγιου, σαν βουλευτής τώρα, πώς κρίνετε το υπάρχον πολιτικό τοπίο? Θεωρείτε ότι υπάρχει στήριξη για την ισότητα των φύλων στα πολιτικά αξιώματα? Θεωρώ ότι υπάρχει στήριξη. Θεωρώ ότι και οι γυναίκες και οι άντρες αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Ας μην ξεχνάμε ότι και οι άντρες περνάνε δυσκολίες και προβλήματα σε αυτόν τον χώρο, τον χώρο της πολιτικής. Είναι εξίσου σκληρός και για τα δύο φύλα. Νομίζω ότι έχουμε καταρρύψει πάρα πολλά πρότυπα στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία και κάνουμε και άλματα στο μέλλον και με την εκλογή της Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία είναι γυναίκα, αλλά και πέρα από την πολιτική, σε όλους τους χώρους οι γυναίκες και διακρίνονται και διαπρέπουν πλέον στην Ελλάδα. Εσείς ως βουλευτής αντιμετωπίσατε ποτέ καμιά διάκριση σαν γυναίκα βουλευτής? Όχι, δεν αισθάνομαι ότι έχω βιώσει κάποια διάκριση ή κάποια εξαιρετική συμπεριφορά υπέρ
ή σε βάρος μου. Μάλιστα. Νομίζω ότι μας αντιμετωπίζουν ισότιμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και βεβαίως δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε και στην ορκομοσία του 46ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Θα υπάρχει κάτι θετικό, θα είναι προσκύμενη φιλικά προς την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει πάντα ιστορικά καλές διπλωματικές σχέσεις με την Αμερική. Νομίζω ότι ο νεοεκλεγής Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι φιλικά διακείμενος προς τη χώρα μας, αλλά ας αφήσουμε την ιστορία να εξελιχθεί και τα γεγονότα να μιλήσουν από μόνα τους. Ας το ευχηθούμε καλή θητεία. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εκλογή και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είδαμε ότι σε προηγούμενο χρόνο το Καπιτόλιο δέχθηκε μια επίθεση. Ήταν μια επίθεση κατά μέτωπο στη δημοκρατία. Για μια τόσο μεγάλη χώρα γενέτειρα και αυτή της δημοκρατίας. Οπότε θεωρώ ότι έχει και αυτός ένα δύσκολο έργο να αναλάβει. Μάλιστα. Κυρία Μπίσκου, να σας ευχαριστήσω. Ξέρω πόσο δύσκολο πρόγραμμα έχετε. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Τζανακούλη, για την πρόσκληση. Και νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε και σε επόμενο χρόνο. Με τα χαράς και να πούμε ότι η βία καταδικάζεται, ειδικά κατά των γυναικών. Καλό απόγευμα. Ειδικά κατά των γυναικών. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Εντυπωσιακό έργο τοποθετήθηκε στον κυκλικό κόμβο της οδού Καραμανλή με την οδό Βόλου από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Ένα ακόμα εντυπωσιακό οικαστικό κοσμητοοδικό έργο στην πόλη της Λάρισσας. Πρόκειται για την κλίμακα του Ιωάννη, μια σπυριδοειδή ανέλυξη που κατά τον Λαρισαίο οικαστικό καλλιτέχνη Χρήστο Παπανικολάου αποτελεί μια αναδρομή στην ιστορία των ανθρώπων αυτού του τόπου, οι οποίοι μέσα από αγώνες λειτουργήσαν σε αυτή τη λογική της ανέλυξης. Κυκλικός κόμβος Καραμαλή με Βόλου. Το κέντρο της Ελλάδος. Είναι ο κυκλικός κόμβος που είναι το κέντρο της Ελλάδος, ο ομφαλός της Ελλάδος. Ένας κόμβος με ιστορία μεγάλη, με ιστορία κινητοποιήσεων. Διακόπτουμε το ρεπορτάζ να περάσουμε απευθείας να δούμε την ορκομοσία του 46ου Προέδρου του κυρίου Τζο Μπάιντεν, απευθείας με τη Νέα Υόρκη. For Joe Biden, Joseph Robinette Biden will be the 46th president of the United States. He was congratulated as Mr. President. He will officially become president in about 9 minutes, 9.5 minutes at noon, as he's giving the address. So Dr. Jill Biden overcome with emotion in that moment. Who wouldn't be? David Muir, the quest of a lifetime for Joe Biden. George, this was the ultimate long game. He was elected to the Senate at 29, the youngest. He'll now be sworn in as the oldest president. He has waited, and he has dreamed of this moment. Ladies and gentlemen, please so be many seated. Years. He has told me the president's job is to heal, that the country needs healing, and he told me the words of a president matter. Ανέλαβε τα καθηγόντα του ο Τζο Μπάιντεν. Να δούμε τις εξελίξεις τώρα που θα έχουμε στην Ελλάδα. Να συνεχίσουμε με το ρεπορτάζ το οποίο αφήσαμε στη μέση για το εντυπωσιακό έργο που τοποθετήθηκε στο κυκλικό κόμβο της οδού Καραμανλή με την οδό Βόλου. Ένα ακόμα εντυπωσιακό οικαστικό κοσμητοοδικό έργο στην πόλη της Λάρισσας. Πρόκειται για την κλίμακα του Ιωάννη, μια σπυριδοειδή ανέλυξη που κατά τον Λαρισαίο οικαστικό καλλιτέχνη Χρήστο Παπανικολάου αποτελεί μια αναδρομή στην ιστορία των ανθρώπων αυτού του τόπου, οι οποίοι μέσα από αγώνες λειτουργήσαν σε αυτή τη λογική της ανέλυξης. Κυκλικός κόμβος Καραμαλή με Βόλου. Το κέντρο της Ελλάδος. Είναι ο κυκλικός κόμβος που είναι το κέντρο της Ελλάδος, ο ομφαλός της Ελλάδος. Ένας κόμβος με ιστορία μεγάλη, με ιστορία κινητοποιήσεων για το πρωτάθλημα της ΑΕΛ, για κινητοποιήσεων που κόβονταν στα δύο η Ελλάδα των αγροτών και ένας εμβληματικός κόμβος. Κάθε κόμβος έχει τη δική του ιστορία και αυτός ο κόμβος έχει μεγάλη ιστορία. Γι' αυτό την ιστορία αυτή την αποτυπώνουμε για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον με τη κλίμακα, το έργο του καταξιωμένου οικαστικού μας καλλιτέχνη Λαρισαίου, του Παπανικολάου του Χρήστου, που είναι και φίλος μας,
Λοιπόν, κλίμακα του Ιωάννη, η ανέλυξη. Εκεί περιγράφεται όλη η ανθρωπότητα. Αλλά περιγράφεται το βιολογικό πρόβλημα της ανθρωπότητας, η εργασία, η πίστη, η αγάπη, η ανέλυξη, η προσπάθεια, ισότητα, ίσες ευκαιρίες, όλα. Αυτά θα τα αναλύσει καλύτερα, θα τα αναλύσει ο καλλιτέχνης. Και είναι πλέον και ο κόμβος της Ελλάδος, ο οποίος είναι και καλλιτεχνικός κόμβος της Ελλάδος. Δίνουμε ταυτότητα στην πόλη. Δίνουμε ταυτότητα στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Και αυτά άλλωστε αποτυπώνονται καθημερινά σε πράξεις και όχι σε λόγια αυτή η ταυτότητα. Με ειδικό γερανό τοποθετήθηκε το έργο στον κυκλικό κόμβο στη διασταύρωση της οδού Βόλου με τη λεωφόρο Καραμανλή, παρουσία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού. Μαζί μας η καλή συνάδελφος Ελένη Καραγιάννη να σχολιάσουμε τις εξελίξεις και την ορκομοσία του 46ου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά έφυγε και ο Τραμπ, Ελένη, από τον Λευκό Οίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ελευθερία. Έγινε επιτέλους η ορκομοσία που αναμέναμε τόσο καιρό και με φόβο και μεγάλη αναμονή. Ήρεμα από ό,τι φαίνεται εξελίχθηκε. Στο δημοκρατικό πολίτευμα, όπως γνωρίζεις, όταν τελειώσει η θητεία σου και δεν έχεις υποστήριξη της πλειοψηφίας, είτε το θέλεις είτε όχι, θα φύγεις και θα πεις και ένα τραγούδι. Και με τη μουσική υπόκρουση του My Way, με το Frank Sinatra, αποχώρησε από το Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος φυσικά από τη σύζυγό του Μελάνια. Επιβιβάστηκαν στο Marine One και κατευθύνθηκαν στην αεροπορική βάση Άντριους, από όπου απίφθινε και την τελευταία προεκλογική του ομιλία. Ευχήθηκε καλή τύχη στην κυβέρνηση Biden και υποσχέθηκε να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Και μάλιστα δήλωσε είπε με τον άλλον τρόπο, είπε ο Τραμπ, θα ξαναγυρίσω. Αυτό, με κάποιο τρόπο θα επιστρέψουμε, δήλωσε. Και στη συνέχεια έπλεξε το εγκόμιο της Μελάνια, η οποία εμφανίστηκε ντυμένη στα μαύρα και κρατώντας τσάντα αξίας 70.000 δολαρίων. Μάλιστα. Της έπλεξε το εγκόμιο παρά την δημοσκόπηση του CNN, που διαπίστωσε ότι είναι η πρώτη κυρία με την χαμηλότερη δημοτικότητα στην πρόσφατη ιστορία της Αμερικής. Δεν τη βοήθησε και ο άντρας της Μελάνια, αυτό φαίνεται. Λοιπόν, να περάσουμε σίγουρα, όμως και στα δικά μας, στα εσωτερικά νέα. Τι γίνεται, Βρελένη, μεγάλη φωτιά εδώ πέρα στη Θεσσαλία, στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα Υφαντής. Πριν λίγες ώρες έσπασε μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο Υφαντής, στο Δήμο Φαρκαδόνα, στα Τρίκαλα. Σε πρώτη φάση φαίνεται να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες τα γραφεία της επιχείρησης και όχι ο χώρος παραγωγής. Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής με σκοπό την κατάσβεση της φωτιάς και αστυνομικές δυνάμεις που έχουν απαγορεύσει την πρόσβαση στην περιοχή. Επίσης, αποζημιώσεις ενοικίων αναζητούνται 60.000 εκδιοκτήτες που δεν έχουν δηλώσει IBAN. Μα είναι να σου βάλουν λεφτά και ξεχνάς να δηλώσεις το IBAN. Έτσι, περίπου 60.000 ιδιοκτήτες ακινήτων που δικαιούνται τη χρηματική αποζημίωση για τα κουρεμένα ενοικία του Νοεμβρίου δεν έχουν δηλώσει το IBAN, του τραπεζικού τους λογαριασμού στο σύστημα TaxisNet, οπότε πού να σταλεί η αποζημίωση. Από σήμερα όμως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα ειδοποιήσει με σχετικά email που θα αποστείλει τόσο όσους δεν δήλωσαν το IBAN τους, αλλά και τους ιδιοκτήτες που πρέπει να προβούν σε διορθώσεις των δηλώσεων COVID, προκειμένου να διευκρινιστεί αν και κατά πόσο οι ενοικιαστές τους ήταν όντως δικαιούχοι του κουρέματος στα ενοίκια που ζήτησαν τον περασμένο Νοέμβριο. Και να σου πω, Ελευθερία, που στον πρώτο γύρο πληρωμών που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα, καταβλήθηκαν αποζημιώσεις 15,3 εκατομμύρια ευρώ σε περισσότερους από 137.000 ιδιοκτήτες, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οι δυνητικοί δικαιούχοι προσεγγίζουν τους 200.000. Μάλιστα. Ελένη, να σε διακόψω και θα συνεχίσουμε στη συνέχεια. Η πρώτη ομιλία του Προέδρου Τζο Μπάιντεν σε απευθεία σύνδεση. Για εσωτερική τρομοκρατία, όλα αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και θα τα καταθροπώσουμε. Για να υπερβούμε αυτές τις προκλήσεις, για να αποκαταστήσουμε την ψυχή, αλλά και για να διασφαλίσουμε το μέλλον της Αμερικής, απαιτούνται πολλά περισσότερα από απλά λόγια. Απαιτείται, με άλλα λόγια, να ακούσουμε πάλι τη δική μας δημοκρατία, να έχουμε ένωση μεταξύ μας και ενότητα. Και
θυμάμαι, έναν άλλο Γενάρη. Το 1863 ο Αμπραχάμ Λίνκον υπέγραψε την πράξη των νόμων χειραφέτησης. Όταν ετέθη αυτό επί χάρτου, ο πρόεδρος είπε, και λέω τα λόγια του, εάν το όνομά μου μπει ποτέ στην ιστορία, θα είναι για αυτόν τον νόμο. Και φυσικά η ψυχή μου βρίσκεται σε αυτά τα λόγια. Σήμερα λοιπόν, σήμερα, αυτόν τον Γενάρη, η δική μου ελπίδα βρίσκεται σε αυτό. Να ενώσουμε την Αμερική, να ενώσουμε το λαό μας, να ενώσουμε το έθνος μας. Και σας ζητώ, ζητώ σε κάθε Αμερικανίδα και σε κάθε Αμερικανό να συνασπιστούν μαζί μου σε αυτό το σκοπό. Ενωμένοι, να αντιμετωπίσουμε τους εχθρούς μας, το θυμό, το μίσος, την ανησυχία, τον εκτρεμισμό, την ανομία, τη βία, τις ασθένειες, την απώλεια θέσης της εργασίας, την απελπισία. Πώς? Με ενότητα μπορούμε να κάνουμε θαυμαστά πράγματα, σπουδαία πράγματα όλοι μαζί. Μπορούμε να διορθώσουμε τα λάθη, μπορούμε να βρούμε θέσεις εργασίας, μπορούμε να διδάξουμε τα παιδιά μας, μπορούμε να δημιουργήσουμε σχολεία, μπορούμε να υπερβούμε το θανατηφόρο ιό, μπορούμε να ανταμείψουμε τις θέσεις εργασίας και να ανοικοδομήσουμε τη μεσαία τάξη, να επιβραβεύσουμε το υγειονομικό προσωπικό, να έχουμε φιλετική δικαιοσύνη και να ξανακάνουμε την Αμερική την ηγέτιδα δύναμη του καλού στον κόσμο. Ξέρω ότι σας μιλώ για ένωση και για κάποιους αυτό μπορεί να φαντάζει μια ηλίθια ευχή. Ξέρω ότι οι συνέπειες του ιού είναι εδώ, αλλά επίσης γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι καινοτόμο. Γιατί? Διότι η ιστορία μας ήταν μια συνεχή μάχη μεταξύ του αμερικανικού ιδεώδους, που όλοι είμαστε ίσοι, και της σκληρής κακής πραγματικότητας, του ρατσισμού, του φόβου, της δαιμονοποίησης πραγμάτων. Και φυσικά όλα αυτά μας χώριζαν ανά τους αιώνες. Η μάχη είναι μακραίωνη και η νίκη ποτέ δεν είναι σίγουρη. Μέσα από τον εμφύλιο πόλεμο, μέσα από τον παγκόσμιο πόλεμο, μέσα από την 11η Σεπτεμβρίου, το δεύτερο παγκόσμιο, μέσα από θυσίες, μέσα από καθυστερήσεις, πάντοτε ο καλός μας άγγελος επικράτησε. Και σε κάθε μία από αυτές τις στιγμές, πολύ εξημών, συνασπιστήκαμε για να συνεχίσουμε αυτό το όνειρο και μπορούμε να το κάνουμε και τώρα. Η ιστορία, η εμπιστοσύνη, η λογική, η πίστη μας δείχνουν το δρόμο για το μέλλον, το δρόμο της ενότητας. Μπορούμε να κοιταζόμαστε στα μάτια όχι ως αντίπαλοι, αλλά ως γείτονες. Μπορούμε να φερόμαστε ένα στον άλλο με αξιοπρέπεια, με σεβασμό. Μπορούμε να συνασπίσουμε δυνάμεις, να σταματήσουμε τις φωνασκίες, να χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία. Γιατί? Γιατί πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Δεν υπάρχει με φωνασκίες ειρήνη. Καμία πρόοδος, μόνο μίσος. Μόνο εξαντλητικός θυμός και μίνη. Κανένα έθνος δεν μπορεί έτσι να ευημερήσει. Μόνο το χάος ωφελείται. Είναι μια ιστορική στιγμή. Μια ιστορική στιγμή ενώπιον μιας κρίσης. Να είμαστε ενωμένοι. Η ένωση και η ενότητα είναι το μονοπάτι προς το μέλλον. Και πρέπει να διαβούμε αυτό το μονοπάτι ως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αν το κάνουμε αυτό, τότε σας εγγυώμαι ότι δεν θα αποτύχουμε. Ποτέ δεν έχουμε αποτύχει στο παρελθόν εδώ στην Αμερική, όταν δράσαμε από κοινού. Και έτσι λοιπόν, σήμερα, σε αυτή τη στιγμή, σε αυτό το μέρος, ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Όλοι μας, ας κάνουμε μια νέα αρχή. Ας αρχίσουμε να ακούει ένας τον άλλο. Να αφουγκραζόμαστε ο ένας τον άλλο, να βλέπει ο ένας τον άλλο, να δείχνουμε σεβασμό ο ένας έναντι του άλλου. Δεν θα πρέπει να μιλάμε με θυμό, δεν θα πρέπει να καταστρέφουμε τα πάντα στο διάβα μας. Όχι, οποιαδήποτε διαφωνία δεν θα πρέπει να είναι αιτία πολέμου. Και φυσικά πρέπει να απορρίπτουμε οποιαδήποτε κουλτούρα χειραγώγησης ή κατασκευής ειδήσεων. Συμπολίτες μου, Αμερικανοί, πρέπει να διαφέρουμε. Η Αμερική πρέπει να είναι καλύτερη από όλα αυτά. Και πιστεύω ότι η Αμερική είναι πάρα πολύ καλύτερη από όλα αυτά. Κοιτάξτε γύρω σας. Εδώ βρισκόμαστε στους πρόποδες του καπιταλίου, όπως προελέχθη προθύστερα. Όταν η ενότητα κρεμόταν από μία κλωστή, εμείς τα καταφέραμε. Και πάλι τα καταφέραμε. Βγήκαμε δυνατότεροι. Εδώ είμαστε, σε αυτά τα σκαλιά. Κοιτάμε ο ένας τον άλλο, εδώ όπου
Ο Λούθερ Κίνγκ μίλησε για το όνειρό του στην περίφημη ομιλία του. Εδώ είμαστε, όπου πριν από κάποια χρόνια υπήρχαν χιλιάδες διαδηλωτές σε μια άλλη τελετή ορκομοσίας και τότε οι γυναίκες εμποδίστηκαν για το δικαίωμά τους να ψηφίσουν, να διαδηλώσουν για το δικαίωμά τους να ψηφίζουν. Και σήμερα έχουμε την πρώτη αντιπρόεδρο, την πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρο, την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις. Μην μου λέτε ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν. Εδώ είμαστε, σε αυτά τα σκαλιά. Εδώ είμαστε λοιπόν, κάποια μέτρα από το δικό μας νεκροταφείο των ηρώων μας, όπου οι ήρωές μας αναπαύονται εν ειρήνη αιωνίως. Και εδώ βρισκόμαστε στα ίδια σκαλιά, μέρες μετά από τον όχλο που εξεγέρσει, ο οποίος πίστεψε ότι θα μπορούσε να σωπάσει τη βούληση του λαού, να σταματήσει το έργο της δημοκρατίας μας, να μας εξωθήσει από αυτό το ιερό χώρο. Αυτό δεν συνέβη και δεν θα συμβεί ποτέ, ούτε σήμερα, ούτε αύριο, ούτε ποτέ, ούτε ποτέ. Σε όλους όσοι υποστήριξαν τη δική μας προεκλογική εκστρατεία, ταπεινά σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε. Σε όλους όσοι δεν μας υποστηρίξατε, σας λέω τούτο. Ακούστε με καθώς θα προχωράμε. Δείτε λοιπόν εμένα, αλλά μετρήστε και το μέγεθος της καρδιάς μου. Εάν διαφωνείτε και πάλι, εντάξει, αυτή είναι η δημοκρατία. Αυτή είναι η Αμερική. Το δικαίωμα ελεύθερα και ειρηνικά κανείς να αποφασίζει. Γιατί η μεγαλύτερη ισχύς αυτού του έθνους, ποια είναι, ακούστε με, είναι η διαφωνία. Η διαφωνία δεν θα πρέπει να οδηγεί σε απώλεια της ενότητας και σας λέω το εξής, θα είμαι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς, όλους τους Αμερικανούς ανεξαιρέτως. Και σας υπόσχομαι ότι εγώ θα πολεμήσω για εκείνους που δεν με υποστήριξαν, αλλά και για εκείνους που με υποστήριξαν. Many centuries ago, πριν από πολλούς αιώνες, Saint Augustine, a saint of my church, στην εκκλησία μου λοιπόν, ακούστηκε το εξής. Έλεγχε ότι ο λαός είναι ένα αμάλγαμα ανθρώπων που πολεμούν για ένα σκοπό και που ορίζονται από την κοινή τους αγάπη. Ποιοι είναι οι κοινοί μας τόποι, ποια είναι τα κοινά μας πράγματα ως Αμερικανοί, τι είναι αυτό που μας ορίζει ως Αμερικανούς, νομίζω ότι το ξέρουμε αυτό, η απάντηση είναι απλή. Η ευκαιρία, η ασφάλεια, η ελευθερία, η αξιοπρέπεια, ο σεβασμός, η τιμή και φυσικά, ναι, η αλήθεια. Για πολλούς μήνες και εβδομάδες μάθαμε ένα οδυνηρό μάθημα. Υπάρχει μία αλήθεια και πολλά ψέματα. Ψέματα τα οποία λέγονται για εξουσία και για κέρδος. Και φυσικά εδώ έχουμε την ευθύνη και το ιερό καθήκον ως πολίτες, ως Αμερικανοί, αλλά φυσικά και ως ηγέτες. Ως ηγέτες οι οποίοι πρέπει να τιμήσουν το Σύνταγμα και να προστατεύσουν το έθνος μας, να υπερασπιστούμε αυτή την αλήθεια και να κατακεραυνώσουμε τα ψέματα. Κατανοώ απολύτως ότι πολλοί από τους συμπατριώτες μου βλέπουν το μέλλον και το αντιμετωπίζουν με φόβο και σκεπτικισμό. Κατανοώ ότι υπάρχει ανησυχία για τις θέσεις εργασίας. Κατανοώ ότι, όπως μου έλεγε και ο μπαμπάς μου κάποτε, ότι θέλουν να κρατήσουν τη δική τους ασφάλεια, την περίθαλψη. Θα μπορούν να πληρώσουν το δάνειό τους. Κάποιοι σκέφτονται την οικογένειά τους, το στεγατικό τους δάνειο. Αλλά τι είναι το μέλλον, άδειλο. Σας υπόσχομαι, σας κατανοώ, σας αφουγκράζομαι. Δεν πρέπει όμως να υποχωρούμε, δεν πρέπει να δρούμε σε φατρίες, δεν πρέπει να μην εμπιστευόμαστε αυτούς που δεν είναι ομοίοι μας ή να αποστρεφόμεθα εκείνους που δεν δρούμε τον ίδιο τρόπο με εμάς. Πρέπει να σταματήσουμε αυτόν τον εσωτερικό πόλεμο. Αυτόν που χωρίζει εμάς σε μπλε και κόκκινους. Εκείνους που μας χωρίζει σε αστικό και αγροτικό περιβάλλον. Συντηρητική ή πιο φιλελεύθερη. Μπορούμε να το πράξουμε. Πώς? Ανοίγοντας την ψυχή μας, ανοίγοντας το μυαλό μας και την καρδιά μας. Εάν δείξουμε λίγη ανθεκτικότητα και λίγη ταπεινοφροσύνη. Και φυσικά, εάν εμείς θέλουμε να μπούμε στη θέση του άλλου. Και όπως έλεγε η μαμά μου, μόνο για ένα δευτερόλεπτο μπες στη θέση του άλλου. Γιατί, ακούστε τι είναι σημαντικό στη ζωή. Δεν υπάρχει τίποτα μπροστά σε αυτό που η πίστη μπορεί να κάνει. Κάποιες μέρες, όταν χρειάζεσαι μια χείρα βοηθείας,
κάποιος θα είναι εκεί. Υπάρχουν κάποιες άλλες μέρες όπου εμείς θα πρέπει να βοηθήσουμε κάποιον άλλο. Έτσι πάει. Έτσι είναι η ζωή. Αυτό κάνει ο ένας για τον άλλο. Και εάν δράσουμε έτσι, η χώρα μας θα είναι ισχυρότερη, πιο ευημερούσα και πιο έτοιμη για το μέλλον. Και φυσικά μπορούμε ακόμη να διαφωνούμε. Ναι, συμπατριώτες μου Αμερικανοί, έχουμε δουλειά μπροστά μας, φυσικά. Και θα χρειαστούμε ο ένας τον άλλον, θα χρειαστούμε αλλήλους, όλη μας την ισχύ για να δράσουμε μέσα από αυτόν τον χαλεπό χειμώνα. Ίσως να μιλήσουμε για τη χειρότερη περίοδο του ιού, αλλά πρέπει να αφήσουμε στην άκρη την πολιτική και να αντιμετωπίσουμε αυτή την πανδημία ως ένα έθνος. Ένα έθνος. Και σας υπόσχομαι το εξής. Όπως λέει και η Βίβλος, εμείς θα τα καταφέρουμε, αλλά η χαρά, η μεγαλύτερη χαρά, το μεγαλύτερο φως έρχεται μετά το μεγαλύτερο σκοτάδι. Θα τα καταφέρουμε μαζί. Μαζί. Ακούστε με. Εδώ έχω πολλούς φίλους μου από τη Γερουσία και από το παρελθόν. Όλοι κατανοούμε ότι ο κόσμος έχει τα μάτια του στραμμένα σε μας σήμερα. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμά μου προς όλους εκτός των συνόρων. Η Αμερική δοκιμάστηκε και έχουμε βγει ισχυρότεροι παρά ποτέ. Θα αποκαταστήσουμε τις συμμαχίες και θα συνομιλήσουμε με τον κόσμο ακόμη μια φορά. Όχι για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του χθες, αλλά τις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο. Και σας υπόσχομαι ότι όχι μόνο θα ηγηθούμε δια του παραδείγματος της ισχύως, αλλά θα δείξουμε την ισχύ του παραδείγματός μας. Θα είμαστε ισχυροί, θα είμαστε ένας αξιόπιστος εταίρος ευημερίας, ασφάλειας και ειρήνης. Και φυσικά όλοι μας αυτό πράττουμε σε αυτό το έθνος. Και ο πρώτος μου νόμος, το πρώτο μου διάταγμα ως πρόεδρος, και παρακαλώ συνασπιστείτε μαζί μου ως προς αυτό, με μια στιγμή σιωπηρής προσευχής, θα είναι για όλους εκείνους που χάθηκαν λόγω της πανδημίας το τελευταίο έτος. 400.000 άνθρωποι, συμπατριώτες μας Αμερικανοί, μαμάδες, μπαμπάδες, γυναίκες, κόρες, γη, συμπατριώτες μας, συνάδελφοι, θα τους τιμήσουμε και θα τους τιμήσουμε ως συμπατριώτες μας. Ξέρουμε ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε, ξέρω τώρα θα μπορέσουμε να κάνουμε μια σιωπηρή προσευχή για όλους όσοι έμειναν πίσω και για όλους όσοι έχασαν τη ζωή τους για τη χώρα μας. Παρακαλώ, ένας λεπτούς εκεί. Amen. Folks, this is a time of testing. Μια στιγμή δοκιμασίας. Αντιμετωπίσαμε μια επίθεση για τη δημοκρατία, επίθεση κατά της αλήθειας. Ένας λυσαλαίος ιός. Υπήρχαν ανισότητες. Επίσης είδαμε συστημικό ρατσισμό. Είδαμε το κλίμα το οποίο βρίσκεται σε κρίση. Η Αμερική έκανε λάθη στον κόσμο. Και φυσικά όλα αυτά ήταν μια μεγάλη πρόκληση για εμάς. Αλλά το γεγονός είναι ότι θα τα αντιμετωπίσουμε όλα. Και φυσικά θα δείξουμε ότι έχουμε μεγάλη υπευθυνότητα ως έθνος. Τώρα υπάρχει μια δοκιμασία. Θα αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων όλοι μαζί. Έχει έρθει η στιγμή της γενναιότητας. Έχουμε τόσα πολλά να κάνουμε και φυσικά ένα είναι βέβαιο. Σας υπόσχομαι ότι θα κριθούμε εσείς και εγώ από το πόσο γρήγορα θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη χυμαρόδη κρίση της εποχής μας. Θα αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων, είναι το ερώτημα. Θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη χαλεπή ώρα. Θα αντιμετωπίσουμε τις υποχρεώσεις μας. Θέλουμε ένα καλύτερο κόσμο να κληροδίσουμε στα παιδιά μας. Πιστεύω ότι πρέπει να το κάνουμε. Το πιστεύω και για εσάς. Πιστεύω ότι θα το πράξουμε. Και πρέπει να πω ότι έτσι θα γράψουμε το επόμενο χρυσό κεφάλαιο στην ιστορία των ΗΠΑ, της Αμερικανικής ιστορίας. Μια ιστορία η οποία ίσως να προσυδειάζει σε ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ και ονομάζεται American Anthem, τον Αμερικανικό ύμνο φυσικά. Υπάρχει ένας στίχος που ξεχωρίζω εγώ προσωπικά και είναι ο εξής. Η εργασία και οι προσευχές αιώνων μας έφεραν σε αυτή τη μέρα, σε αυτό που θα είναι η κληρονομιά μας. Και τι θα πούν τα παιδιά μας για εμάς. Στην καρδιά μου ξέρω, όταν πια τελειώσω τη ζωή μου, Αμερικά, 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 Αμερική, Αμερική, σου έδωσα τα καλύτερα μου χρόνια. Ας προσθέσουμε σε αυτό, ας προσθέσουμε την προσευχή και την εργασία του καθενός, καθώς θα ξεδιπλώνεται η ιστορία αυτού του μεγάλου έθνους. Εάν το πράξουμε,
Τότε, όταν πια φτάσουμε στο τέλος της ζωής μας, τα παιδιά και τα δυσέγγονά μας θα πούν για μας ότι ναι, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, έκαναν το πατριωτικό τους καθήκον, θεράπευσαν μια διαιρεμένη χώρα. Συμπατριώτες μου Αμερικανοί, κλείνω όπως άρχισα με τον ιερό μας όρκο. Και ενώπιον του Θεού και ενώπιον όλων σας, σας δίνω το λόγο μου. Πάντοτε, πάντοτε θα είμαι μαζί σας. Θα υπερασπίζομαι και θα προστατεύω το Σύνταγμα. Θα προστατεύω τη δημοκρατία μας. Θα προστατεύω την Αμερική. Και φυσικά θα σας δώσω σε όλους το λόγο μου ότι θα κάνω τα πάντα για εσάς. Δεν θα σκέφτομαι την ισχύ, δεν θα σκέφτομαι τη δύναμη, αλλά το γενικότερο καλό. Και μαζί θα γράψουμε τη χρυσή σελίδα της αμερικανικής ιστορίας. Μια σελίδα βασισμένη στην ελπίδα, όχι στο φόβο, όχι στη διαίρεση των ζώων, όχι βασισμένη στο ζώφο. Μια ιστορία αξιοπρέπειας, μια ιστορία αγάπης, επούλωσης τραυμάτων, μια ιστορία μεγαλείου, μια ιστορία καλοσύνης. Ήθε αυτή να είναι η ιστορία του μέλλοντος, η ιστορία που θα μας εμπνεύσει και η ιστορία που θα μας πει ότι τα επόμενα έτη θα μπορέσουμε να απαντήσουμε στα κελέσματα της ιστορίας. Θα είναι αυτή μια χρυσή στιγμή, η στιγμή της δημοκρατίας, της ελπίδας, της αλήθειας, της δικαιοσύνης που δεν πέθαιναν κατά τη διάρκεια της δικής μας βάρδιας, αλλά εμείς εδώ μπορέσαμε να έρθουμε στο ίδιο των περιστάσεων ένα μεγάλο έθνος. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Είμαστε θεματοφύλακες εδώ για τις επόμενες γενιές και για εμάς. Έτσι λοιπόν, με συγκεκριμένα αποτελέσματα, εμείς αμέσως θα ανταποκριθούμε στα καθήκοντα της εποχής, επί τη βάση της πίστεως και έχοντας την πεποίθηση ότι ο ένας θα βοηθήσει τον άλλο. Εποφελία της χώρας που αγαπούμε με όλη μας την καρδιά, ο Θεός να ευλογεί τις ΗΠΑ και ο Θεός να ευλογεί τα στρατεύματά μας. Σας ευχαριστώ, συμπολίτες μου Αμερικανοί. Με τον Biden εξαιρετικά χαρούμενο που ορκίστηκε επιτέλους, λοιπόν, και έστειλε ένα μήνυμα ενότητας. Άφησε όμως και τις αιχμές του για τον τέος πρόεδρο, τον κύριο Τραμπ, ότι δίχασε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ότι ο κύριος Biden είναι πια στο σημείο το οποίο θέλει να ξαναενώσει τους Αμερικανούς και να μην υπάρχουν ούτε φυλετικές διακρίσεις και να βρει δουλειά σε όλους και όλα αυτά τα οποία λένε όλοι όσοι εκλέγονται, Ελένη. Μια καινούργια αρχή φαίνεται να γίνεται σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ας ελπίσουμε να είναι επιτυχημένη και προς το όφελος όλου του κόσμου. Μάλιστα είδαμε ότι στην ορκομοσία ήταν αρκετή προσκεκλημένη, μάλλον στην πρώτη ομιλία του Προέδρου ήταν αρκετή προσκεκλημένη, χίλιοι στο σύνολο. Τον εθνικό ύμνο τραγούδησε η Lady Gaga, ενώ προς τιμήν του Προέδρου τραγούδησε και η Jennifer Lopez. Όλοι με μάσκες όμως. Όλοι με μάσκες, βεβαίως. Διότι να τονίσουμε ότι έκανε ειδική μνεία ο κύριος Biden στους 400.000 αδικοχαμένους από τον κορονοϊό στις ΗΠΑ. Και πρόσεξα ότι δεν βγάλαν τις μάσκες ακόμη και όταν καθίσαν. Ούτε η πρώτη κυρία έβγαλε τη μάσκα της καθόλου. Πραγματικά. Είδαμε τον κύριο Πένς, ήταν εκεί. Ακόμα και οι προηγούμενοι πρόεδροι, ο Μπους, Κλίντον, Ομπάμα, ήταν όλοι εκεί. Βέβαια, ορκίστηκε και η αντιπρόεδρος, η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος, η Καμάλα Χάρις. Νέα σελίδα για την Αμερική και βέβαια περιμένουμε για το πώς θα εξελιχθεί όλη η νέα πολιτική της Αμερικής, βεβαίως στην Ελλάδα. Να συνεχίσουμε όμως με τα θέματα που αφήσαμε στη μέση, Ελένη. Έχουμε προσλήψεις δικηγόρων από τον ΕΠΟΚΕΠΕ. Προκυρήσει την πλήρωση 2 θέσεων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης δικηγόρων. Μία θέση δικηγόρου παραρίο πάγο και μία θέση δικηγόρου παρεφέτες με σχέση έμιστης εντολής και πάγια αντιμισθή αορίστου χρόνου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπεύθυνη δήλωση υποψηφιότητας αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μέσα σε κλειστό φάκελο σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από αύριο. Μάλιστα. Και στη Μαδρίτη είχαμε μια ισχυρή έκρηξη στο κέντρο της πόλης. Στο κέντρο της πόλης, ένα κτίριο, τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η έκρηξη προήλθε από το εσωτερικό του κτιρίου που βρίσκεται σε ένα πολύ κεντρικό δρόμο της Ισπανικής πρωτεύουσας. Μάλλον οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, από την έκρηξη καταστράφηκαν οι 3 τελευταίοι όροφοι του κτηρίου και βλέπουμε εδώ τους σοκαρισμένους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στην περιοχή της έκρηξης να τρέχουν, όπως επίσης και κατεστραμμένα αυτοκίνητα, αλλά και καπνούς που βγαίνουν από το κτίριο. Μάλιστα. Ελένη, να σε ευχαριστήσω.
Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Φρένο στις συζητήσεις για το άνοιγμα των χιονοδρομικών ή ακόμα και της εστίασης έβαλε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σήμερα από το βήμα της Βουλής. Ξέκοψε κάθε συζήτηση για άνοιγμα άλλων δραστηριοτήτων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή, αναφερόμενος στο θέμα της πανδημίας του κορονοϊού. Αναφερόμενος στο άνοιγμα άλλων τομέων της αγοράς, όπως τα χιονοδρομικά και η εστίαση, είπε ότι αυτοί μπορούν να περιμένουν, καθώς προτεραιότητα είναι το άνοιγμα των γυμνασίων και των λυκείων. Ο Πρωθυπουργός είπε ακόμη ότι η χώρα βαδίζει με μικρά και προσεκτικά βήματα στη μερική κανονικότητα. Για τα εμβόλια, είπε ότι δυστυχώς η παραγωγική δραστηριότητα δεν είναι σταθερή και έτσι είμαστε αναγκασμένοι να ακολουθούμε τους διεθνείς κανόνες για την παραλαβή τους. Είπε ακόμη ότι στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα θέσει το θέμα του διεθνούς πιστοποιητικού. Είπε ακόμη ότι πρέπει να αυξηθούν οι πιέσεις στη Pfizer, ώστε να είναι συνεπείς στα χρονοδιαγράμματα παράδοσης των εμβολίων. Μηνύματα στην Τουρκία εν ώψη της έναρξης των διερευνητικών επαφών έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Βουλή. Ξεκαθάρισε ότι είναι δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα σε όλη την επικράτεια όποτε το αποφασίσει. Με μια αναφορά του στο ενιαίο κράτος των Ιωνίων Νήσων που απέκτησε συνταγματική υπόσταση το 1818, ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος, όπως είπε, γνωρίζει καλά την περιοχή και είπε ότι είναι σίγουρος ότι οι ελληνοαμερικανικοί δεσμοί θα γίνουν πιο ισχυροί από ποτέ. Περισσότερο από 1,5 αιώνα μετά, η Ελλάδα μεγαλώνει ξανά στο ίδιο μέρος, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Βουλή για την επέκταση των χωρικών μας υδάτων. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι η χώρα μας έχει δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων στην Κρήτη και αλλού, όταν το επιλέξει και όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Βάσει του δικαίου της θάλασσας, συμπλήρωσε. Η σημερινή εξέλιξη είναι αποτέλεσμα της ενεργητικής διπλωματίας που ασκεί η παρούσα κυβέρνηση, αφήνοντας πίσω αγκυλώσεις και φοβικά σύνδρομα. Η εμβέλεια του συγκεκριμένου νομοσχεδίου ξεπερνά τα εθνικά όρια, τόνισε στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός και έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία. Δημιουργείται τελεσμένο σταθερότητας και ασφάλειας. Η άσκηση κυριαρχικού δικαιώματος στέλνει μήνυμα προς Ανατολάς. Η βία δεν παράγει δίκαιο, αλλά το δίκαιο ειρήνη. Με το ίδιο νομικό πλέγμα μπορούμε να ρυθμίσουμε τη διαφορά μας με την Τουρκία, αρκεί η ηγεσία της να εγκαταλείψει το μονόλογο των αμφισβητήσεων και να προσέλθει στο τραπέζι των συζητήσεων. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην πανδημία λέγοντας ότι η χώρα βαδίζει με μικρά και προσεκτικά βήματα στη μερική κανονικότητα. Η ομιλία του Πρωθυπουργού έγινε στο πλαίσιο της συζήτησης και ψήφισης του νομοσχεδίου. Καθορισμός του εύρους της Αιγαλίτιδας ζώνης στη θαλάσσια περιοχή του Ιωνίου και των Ιωνίων Νήσων μέχρι το ακροτήριο Τέναρο της Πελοποννήσου. Με οι αρχές πάντως περί αιτίας πολέμου υποδέχθηκαν τα φιλοκυβερνητικά τουρκικά μέσα ενημέρωσης τις δηλώσεις Δένδια ότι η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στην Κρήτη, όποτε αυτή γίνει, δεν θα γίνει μόνο νοτίως αλλά και ανατολικά του νησιού. Τα δημοσιεύματα, που συνήθως αποτελούν και προάγγελο αντιδράσεων του επίσημου τουρκικού κράτους, χαρακτηρίζουν σκάνδαλο και πρόκληση τις δηλώσεις του κυρίου Δένδια για το αναφέρωτο δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Αρχές Φεβρουαρίου ξεκινά ο εμβολιασμός στο Κέντρο Υγείας Βόλου. Το ρεπορτάζ έχει ο καλός συνάδελφος Βασίλης Μπατίδης. Ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Βόλου τοποθετήθηκε στην κάμερα του Άστρα για τα όσα προβλέπονται να γίνουν στο Κέντρο Υγείας το επόμενο διάστημα με βάση τον προγραμματισμό που υπάρχει από πλευράς του κράτους. Ο κ. Μπακούλας τόνισε χαρακτηριστικά. Το Κέντρο Υγείας Βόλου από 1η Οκτωβρίου είναι Κέντρο Υγείας αναφοράς COVID, το οποίο σημαίνει ότι όλοι οι πολίτες, κυρίως βέβαια συμπτωματικοί, αυτοί που θέλουν χαρτιά για υπηρεσίες, αυτοί που επιστρέφουν για άδειες, έρχονται εκεί και κάνουν τεστ COVID και rapid test και μοριακό. Έχουμε κάνει πάρα πολλά τεστ μέχρι στιγμής. Τα τεστ είναι πάνω από 30 την ημέρα. Έτσι. Έχει φτάσει η μέρα να έχουμε και 45. Ό,τι αφορά τη διαδικασία του εμβολιασμού, υπάρχει κάτι καινούργιο για το Κέντρο Υγείας? Γιατί, για παράδειγμα, το νοσοκομείο αρχικά η πρόβλεψη ήταν να εμβολιάζονται οι υγειονομικοί. Πλέον εμβολιάζονται και άνω των 85 στο Αχιλοπούλιο. Για το Κέντρο Υγείας υπάρχει κάποιος προγραμματισμός για τον εμβολιασμό ή όχι? Το χρονοδιάγραμμα μας λέει ότι θα ξεκινήσουμε γύρω στις 5 με 6 Φεβρουαρίου. Α, μάλιστα. Έτσι. Για ποιους ακριβώς? Εμείς έχουμε οργανώσει άριστα το εμβολιαστικό κέντρο. Δύο γραμμές, ναι, για τους πολίτες, υποθέτω. Έτσι, ότι θα ξεκινήσουμε, περιμένουμε νέες εγκυκλίους, νέες διευκρινήσεις. Εμείς είμαστε έτοιμοι για τους πολίτες κυρίως. Το υγειονομικό προσωπικό το δικό μας, μεγάλη μερίδα, έχει ήδη εμβολιαστεί στο νοσοκομείο του Βόλου, έτσι, όπου βέβαια υπάρχουν καλύτερες υποδομές και ο εμβολιασμός διενεργείται ταχύτατα.
Έτσι, εμείς έχουμε και τις επισκέπτες και τους γιατρούς, τα πάντα έτοιμα και περιμένουμε. Την ίδια ώρα 683 είναι οι εμβολιασμοί στο νοσοκομείο του Βόλου, όπως κατεγράφει τις τελευταίες ώρες. Πρόκειται για υγειονομικούς του Αχιλλοπουλίου, ελάχιστους ιδιώτες γιατρούς και ηλικιωμένους άνω των 85 ετών που πήραν τη δική του σειρά. Στο νοσοκομείο Καρδίτσας εμβολιάστηκαν 697 άτομα, στη Λάρισα 2.157 και στο νοσοκομείο Τρικάλων 819. Κυρίες και κύριοι, ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Ακολουθεί πρόγνωση του αυριανού καιρού. Καλό σας βράδυ.